με λέω με το τόρο μου. Έλα εδώ ρε, ρε είπα ο νόμος το νερό να εψώησα εγώ. Άρα είναι το νερό ρε, μαθαίνει να ζωγάμε και θερμενόμενοι ρε. Μας ελιά τουρτούρι ρε, τουρτούρι. Πάντο ρε πάνε αήλα, λόσο το α, αν μας πια ο Κέλης να κολυμπούμε μέσα στην πισίνα του, κατήσει μα ρε να έχουμε πρόβλημα. Βαρνάβα, ο Κέλης τώρα είμαι και κόφκι κούρβες, δεν φάσε τίποτε ρε. Βέλε το σύλλο σου πρόσεχε το γιατί να του βάλει καμιά ημέρα λανέιτ, ξέρε ρε, ο Κέλη ρε βέλε και να τα κουρατζάσει ρε, εγκρίμα ο σύλλο ρε βέλε λαλό σου, εγκρίμα, εγκρίμα ρε φίλε. Μαγάρι αν κλείσαι μας το σύλλο μου θα το δεις μας τον ευκάλι πτώγιε, μόσο μένω φάνη μου είδε ρε. Πάντο ρε αδερφή είναι βέβαια ανησυχώ, ο σύλλος ράτσα, εν και βρίσκεις εύκολα τσι σύλλο και ο Κέλης είναι αποφασισμένο. Καταχωρήν και ο Κέλης. Τι κάνετε ρε μητσί, εκολυμπούσετε πέτε μου. Εκολυμπούσαμε να κόμμε στην πισίνα, έχει πρόβλημα, είμαστε τίποτε άλλο τι ρε κουμπάρε. Άλλο τι ξι, άλλο τι πρέπει να υπακούτε στους κανόνες ρε, δεν γίνεται ρε να μην ισκέτε και να κολυμπάτε μες στον πισίνα. Καταλαβαίνετε τι σας λαλώ ή εν καταλαβαίνετε. Αλλά τώρα Κέλη, μα γιατί μας κολλάς τώρα. Πάει μου γιατί μας κολλάς. Ξέρω ότι θα χτυγιώνει η πισίνα και κάτσαμε εμείς και καθαρίσαμε την, α. Για τούτον καιρώνεστε ρε. Για να καθαρίζετε όχι για να βουτάτε και να κάνετε τους ωραίους. Αφού είσαι έτσι ρε, έτσι θα σου ξανατανίσουμε μες στον κήμο να κάνεις μόνος σου τις δουλειές, ούλα μόνος σου θα κάνεις ρε. Ούλα μόνος σου. Ναι ρε, να είσαι ολόπιλο ρε, να πήξε ο νους σου ρε. Άτε ρε Ροκόλη. Κύριε, πού πάεις. Έστε με ρε, έστε με, ξαπολάτε με. Εμιτσί, ξαπολάτε με. Ξαπολάτε με ρε λαλό σας. Ξαπολάτε με. Τι θα ντυθεί στα καρναβάλια ρε αγαπά ρε. Θα ντυθώ Αδάμ. Αδάμ ρε, και γιατί. Διότι, κοίτα μας ρε, επειδή δεν έχω λεφτά να αγοράσω στολή, θα ντυθώ σαν Αδάμ, γιατί ο Αδάμ κυκλοφορούσε δίτσιος. Το μόνο πράγμα που θέλω είναι φίλο σιγά να το βάλω. Α. Αδάμ, πού είσαι αγόρι μου. Πού είσαι μοναδική άντρα της ζωής μου! Αδάμ! Πού είσαι ρε γάδα ρε! Α, τον ποτσί! Αγάπη μου, θέλεις ένα μήλο? Εχάρισε μου το όφις! Μήλο! Γίνεται στα καρβούνα! Εσύ εδώ που δάμε! Εν το θέλω! Πήρε μου να δε! Παλιο Εύα! Είμαστε δυο πλάσματα, πουρρου, εμπελάνε με! Γεια σου κύριε πρόεδρε. Γεια σου παιδί μου. Πήρατε την αποφάση σας? Όχι ακόμα. Τι να κάνουν κύριε πρόεδρε, οι υπουργοί περιμένουν. Το ξέρω. Τι να τους πω. Εν ήξερω, ποια είναι η γνώμη σου? Είναι πάρα πολλά δύσκολη αποφάση κύριε πρόεδρε. Ξέρω το, αλλά αν ήσουν στη θέση μου, τι θα έκανε? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να φύγω για λίγο να σας αφηγώ να σκεφτείτε να ξαναπώ. Όχι, είναι εντάξει. Σε παρακαλώ, πέμπω. Αν ήσουν στη θέση μου, τι θα έκανε? Θέλετε την αλήθεια, κύριε πρόεδρε, ή θέλετε να σας καλοπιάω? Την αλήθεια. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας, ήταν να ντυθώ χελώνα. Χελώνα? Ναι, χελώνα. Γιατί άκουσα ότι ο Αναστασιάδης είναι ντυθεί λαγός. Γεια σου πάρε! Κουμπάρε μου, φίλοι μου! Εμαρανία σου! Είμαθιστά! Καλό είναι να κερτίσεις 100.000 λίρες και να μην το μάθω ρε! Συγχαρητήρια ρε κουμπάρε! Είπε μου, τι είναι τέλος αντιδράσεις? Να πουλάς μου ρε μίλη! Τι πούστε πια, κρατώ τη φυλαλία έτσι! Εκράω το έτσι ρε, ευτυχινόν τραγούς του 7 ουρανούς. Αλλά το καλύτερο με λένε ότι μόλις θεμάει γερέκας μου έκαμε 5 ώρες να μιλήσει. Πόσο κακό ρε, μα πόσο τυχερός είσαι ρε. 2 χαρές σε μια ημέρα. Κυρίες και κύριοι,
Βρισκόμαστε στο χιονισμένο Τρόοδος, όπου πολλοί συμπατριώτες μας έχουν καταφτάσει εδώ πάνω για να απολαύσουν τη μαγεία του χιονιού. Όμως, βλέπω δυο συμπατριώτες μας να μαζεύουν χιόνι. Πάμε να τους ρωτήσουμε τι ακριβώς κάνουν. Συγγνώμη, καλησπέρα. Τι κάνετε, τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα? Λοιπόν, εμείς που λέμε, συνάμε σόλοι να το πάρουμε καλό στη Λευκοσία, να το πάρουμε στα ψυγεία της εταιρείας. Για ποιο ακριβώς λόγο? Γιατί μπορεί να με ξαναχιονίσει, έλεγχος ότι... Αύξανε τη θερμοκρασία του πλανήτη, κοπέλα μου. Ναι, ναι, έχουμε κάνει σχετικό ρεπορτάζ στο βραδινό δελτίο του καναλιού μας. Ναι, και αν δεν σιωνίζει να πούμε, κατάλαβες, μπορεί να δεν σιωνίζει. Εμείς θα έχουμε χιόνι ήδη φυλάγμενο μέσα στα ψυγεία της εταιρικάς και όποιοι θέλουν ας πούμε, να έρθουν να αγοράσουν χιόνι όταν δεν θα έχει να παίξουν χιόνο πόλεμο, εμείς θα το πουλούμε με το κιλό να πούμε, κατάλαβες. Και μπορεί το χιόνι να το λιώσουμε και να το πίνουμε. Μάλιστα, πολύ έτσι μόνο. Βέβαια, βέβαια, αντί να πούμε ότι παρά νερό της θάλασσας αχαλατωμένων, είναι καλύτερα χιόνι του Τρόοδους λιωμένων. Είναι το σλόγκαν της εταιρείας αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Πολύ έξυπνο επιχειρηματικό σχέδιο, κοπέλα μου, μπορώ να σου ρωτήσω κάτι? Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Εσείς δεν μπορείτε να τα κάνετε τώρα που τραβάτε. Θα τα δείξουμε απόψε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μα μου λέγανε τώρα, δεν μου λέγανε, επισκορή, μα είσαι σοβαρή. Θα γουρίζουν οι λευκοσάδες, θα έχουν να υπογραμμένα οι λαχοτικά, θα γεμώσουν το σόλι το παρούν, θα μας κλέψουν τη δουλειά, θα μας κλέψουν το κορφό. Κλείς την κάμερα ρε, επειδή μπει κάμερα. Ε, κλείς την κάμερα, κλείς την κάμερα ρε. Πώς. Μπορείς να με λες και Πάμπος. Οκ, Πάμπος. Τώρα που σ' άκουσα ρε αγαπάρε, προτιμώ τον Πώς. Οκ, Πώς. Σκέφτομαι να πάω μια βόλτα στο νοσοκομείο. Γιατί ρε αγαπάρε, είσαι άρρωστος. Έτσι να πάω για να γελάσω λίγο. Θα γελάσεις ρε, μα στο νοσοκομείο. Ναι κύριε Πάμπος, που την ημέρα που είπε ο υπουργός να κάνουν έτσι τους αρρώστους οι ιατροί να περνούν ωραία, βγαίνουν στο προάβλιο του νοσοκομείου και να λένε τους αστεία ανέκδοτα και γελούν και χρήσουν πολλά ωραία φάση. Εμπρός! Εμπρός, Ιντράκη. Κύριε προϊστάμενο, Αργύρης. Ο Αργύρης τι? Ποια είναι τα μολύφια μου. Έξι μελόρια να περάσουν. Ναι, αλλά κύριε προϊστάμενο, ποια μου είναι σκόλες μου. Έξι μελόνια είπαμε να περάσουνε. Ναι, κύριε προϊστάμενο, αλλά πια μου το γραφείο μου. Δεν είναι τάκι, παίξε πελό να περάσουμε, γε μου. Πια μου τον καλύτερο μου πελάτη. Παίξε πελό να περάσουμε, ρε. Προχτέ, ξέρεις τι μου έπιαε. Τι? Τη γυναίκα μου. Σε πελό να περάσουμε. Ναι, αλλά ξέρεις τι άλλο μου έπιαε. Τι? Τη γυναίκα σου. Τι? Παίξε πελό να περάσουμε. Τάκι μου. Γιατί δεν είμαστε μαζί με τους υπόλοιπους υπαλλήλους της εταιρείας? Αφού ήρθαμε στο σιόνι όλοι μαζί. Κέτι μου, κέτι μου, κέτι μου. Έθελα έτσι να μείνουμε λίγο μόνοι μας για να σου αναπτύξω τη θεωρία που έχω για τον μάστρο μας, κατάλαβες. Άντε, πέ μου την να δούμε. Έφτιαξα ένα χιονάνθρωπο, θωρίστο, και είναι ο ίδιος ο μάστρος μας. Έτσι, χιονάνθρωπος, έτσι, χιόνι, πάω όσο το μάστρο μας. Είναι παλιάνθρωπος. Εγώ μισώ το να εκδικηθώ, μισώ το έτσι να πιω, μισώ το, ζήσα το άξιση και μου, γιατί μισώ τον άνθρωπο, μισώ. Παλιάνθρωπο, να τον εκδικηθώ τον παλιάνθρωπο, να τον. Πού είσαστε εσείς οι δυο γύρευκά σας? Ω, μάστρε! Πάμε να πάμε ένα χιονάνθρωπο, έτσι θα περάσει λίγο η ώρα, να σπάμε την πλάκα μας. Μάλιστα. Μα, τούτος ο χιονάνθρωπος κάποιον μου θυμίζει. Εμένα, μάστρε. Εμένα. Κι αν είναι σιόνι σύρτου να δούμε. Κι άσε, λέω σιόνι, που εκεί που είσαι. Που εκεί, κι άι. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Χάρ, σιρτού. Μπράβο, μάστρε. Είσαι μάστρος, μάστρε, α. Συγγνώμη, κύριε. Μα! Η επιστροφή από τις κάρτες σας. 10, 20... 30...
Εύετρη! Ποιος? Πού είσαι, Θέλη, τσίγαλα, καλά ρε, καλά, δεν έχω πολλά ωραία βασικούας ρομπέλια. Ποιος να μάμεις. Άρα ρε, κοπέλα. Εξέσα να σου γνωρίσω μια κοπέλα που πρέπει να δράσει ένα μασκεπάτι. Θέλω πολύ. Χαρήκα, χαρήκα. Και η κυρία θα βγάλει μασκα της. Έντσι φορώ μασκα. Μάστρε, μάστρε, να σου πω ένα ανέδειγμα. Αγαπά ρε, έχω δουλειά ρε τώρα. Μπουλάζει το μου. Πέ μου να δούμε. Πέ μου πως λένε το θείο του Ηλία. Ο θείος του Ηλία ρε, δεν ξέρω ρε αγαπά ρε. Ηλί θείο. Εσύ είναι ονόματος σου δηλαδή, α. Τι καμνίζαμε. Περιμένω το λεωφορείο. Πού είναι να πάεις. Στη χώρα. Τι να μου να κάνεις στη χώρα. Να ψουμνήσω. Κι αν επιτρέπετε ή να μου να ψουμνήσεις. Ρούχα του άντρα μου. Εψηλός ο άντρας σου. Ναι. Μελαχρινός. Όχι, εξαθός. Πού δουλεύει. Εγκυβερνητικός. Και πόσα πιάνει. Να με πιάνει πάνω στις 20.000 λίρες. Εγκαλός στο κρεβάτι. Πού, εμπολά καλός. Μα παιδί μου. Τι. Εμπολά ρε τα μαλλιά σου. Ποια σου τα κάνει. Σε παρακαλώ κοπέλα μου. Τι αδιακρίτη την ερώτηση μου κάνεις. Αν είναι δυνατόν κύριε λέει στον ποιον. Τι έγινε. Εχτύπησα πάνω στο γιατρό. Μην ανησυχείς. Θα έβρω το τραύμα. Ακούω ένα δείξιμο. Οξία βροχίτιδα. Ναι. Έλα ρε Ιωρκο, ο Ανδρέας είμαι. Ρε. Έπαιξα πελόρε. Δηλαδή. Ρε πέλε, έκανα πως εξίασα πως είναι του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Ω, έτσι, α. Ναι ρε, είπα ότι να πάω λεμεσόν, να μείνω και να έρθω αύριο. Γιατί έχω κάτι δουλειές στο υποκατάστημα και κάτω. Δηλαδή είπες τις ψέματα δηλαδή. Ναι ρε, είναι που σου λαλώ. Δηλαδή τώρα είσαι Λευκοσία. Ναι ρε, είμαι Λευκοσία και να σκάμω έκπληξη. Έκπληξη, είτε έκπληξη. Ναι ρε, έκπληξη ρε, πια μια γλάστρα, πια μια σαπάνια και να πάω να σκάμω έκπληξη, όπου να φτάνω ρε. Με βιάζεις ρε. Με βιάζεσαι. Γιατί ρε. Ρεπέλε, επειδή εστραχώρησες τη γυναίκα, καλύτερα να πίνε πια μια σοκολατίνα. Να της πάρεις να της ανεγλυκάνεις λίγο ρε, επειδή εστραχώρησες τη. Νομίζω έχεις δίκιο, είναι καλά που λάλλεις. Άτσι, πάει. Τι έπαθες. Μα πού πάεις. Λίωρα, σηκώ στο πάνω, δίδου, γιατί έρχεται ο άντρας σου να σου κάνει έκπληξη. Άντε πάμε. Πάμε. Κάνεις κύριε μου τζάμι, ε? Να μου κάνω. Η καρτέρω να μένει ξεκινήσει να σε κουντήσω. Μπούι! Παμπούι! Πώς, παμπός! Τι θέλεις ρε αγαπάρε και ζαλίζεις με. Α, γιατί είσαι τόσο σκέφτικος, μάστρε. Ανησυχώ ρε για το μέλλον. Γιατί, αρρώστησε. Αν μάθω ότι με απατάς με καμιά άλλη θα σε σκοτώσω. Μα τι είναι αυτά που λες, αγαπάω σκουλγουή μου. Αγαπάς με εμένα ή τα ριάλια μου. Νίτσα,
Με αυτό που είπες με πρόσβαλες. Πότε θα ορίσουμε την ημερομηνία γάμου? Μα καλή μου, ακόμα τώρα εγκαθωθήκαμε. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Εξύπασες μας, κόρη. Φορή, να την απολύσεις αμέσως. Έκαναν τεπίτιδες. Ρίτσα, πού είχες το νου σου? Μα Ρίτσα, κύριε Φορή, με συγχωρείτε. Μα τι έπαθες, κόρη? Κατεβεί το μου το λεωφορείο και μου πέρα με τρεις σύλλη, κύριε Φορή. Τα καημένα τα σκυλιά, μόλις ήταν η φάτσα σου, πρέπει να φοηθήκαν. Νίτσα, παρέτα τις πελάρες. Ακάσασε, κόρη. Σύσα μου το πατσό μου, κύριε Φορή. Τότε γιατί βάσα στο γόνατό σου? Σήκωσε φούστα σου πάνω, δούμε την τζάμπα σου. Δεν θέλω να δείξω τη τζάμπα μου, ντρέπουμε. Όχι, να μην μας δείξει τη τζάμπα της. Θα αναουλιαστούμε. Ρίτσα, πήγαινε στο φαρμακείο της εταιρείας. Εκεί θα σε τσεκάρουν. Μάλιστα, κύριε Φορή. Σταμάτα, κόρη μου, να κάνεις όπως τον κοτσινό κολόν. Ο Φορής ήθελε να δει τη ζάμπα μου. Λυσιάδε. Άντιση! Σουβλάκια delivery. Αλτ! Έφερα και ξηράτα! Έφερα! Προχώρη! Αλτ! Προχώρη στο παρασύνθημα! Έφερα και πυρούα! Ελεύθερος! Ελέω! Να μου κάνεις αμέ! Καλό σκοπιά, κύριε αξιωματικέ! Και γιατί δεν κοιμάσαι! Επειδή είμαι σκοπός, κύριε αξιωματικέ! 10 μέρες φυλακή! Και γιατί! Γιατί δεν κοιμάσαι! Μα! Σκασμός! Μάλιστα! Μαλλιά! Μάλιστα! Σκασμός είπα! Μάλιστα! Άντε ξεφανίσου! Μάλιστα! Πίνε να πέσεις! Μάλιστα! Όχι καλό. Να έχω εγώ το νέο να μου βγάλει σκοπιά. Και να ξυπνώ εγώ μέσα στην παγωνιά να βγάλω περίπολο. Άντε να δούμε. Μάλιστα, κύριε διοικητά. Ναι, έστειλα τον τελευταίο σκοπό για ύπνο. Μάλιστα, κύριε διοικητά, έρχομαι. Να φέρω και τράπουλα. Μάλιστα, κύριε διοικητά. Να φέρω και 10 μπύρες. Μάλιστα, κύριε διοικητά. Όχι. Για είπαμε ότι γενέζεις εν πουλόου σου. Φοβούμαι όμως να με μας δει κανένα θα το πει το άντρα μου. Με φάσε ρε μωρό. Δαμε που σε έφερα ποιος να μας δει μες στην ερημιά και μες στα σόνια. Λοιπόν μείνε δαμε και να πάω πια με και το τσιάρα που τα περίπτερα και να έρθω. Περιμένω σε δαμε στο Ρότσο. Κάμε καλά και ο άνθρωπο εγώ στην άρτο. Αγάπη, πάω μου τα σου στο αυτοκίνητο να πάω να δω το κινητό. Μάμπα και πιάνε ο άντρας μου και γυρεύκει με Παναγιά μου. Παρασκευούλα! 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 Ευάγγελε, δεν μου κάνεις, μάλλον μου δάμε. Ήταν να πάει σπάφο για δουλειές. Ναι, να πάω πάφο, αλλάξε. Ξέρεις ότι είπα αρέσκει ο Σόνι, ρε γυναίκα. Αρέσκει ο Λόσονι, αλλάξε. Αρέσκει ο Λόσονι και πάω να περάσω έτσι μέσω του τρόδου για να παίξω έτσι λίγο με ο Σόνι. Εσύ τα μου γάλιζαμε. Κι εγώ αγάπη μου, έξερα ότι ήταν να πάει μέσω τρόδου στην πάφο και έρθω να δω αν μου λαλείς ψέματα. Ήρθες μόνα σου. Ναι, εσύ ήρθες μόνη σου. Κι εγώ μόνη μου ήρθα. Τα λόγι μου! Πάμε μες στα κοινό, το ξανακάχουμε, πάμε! Ποια είναι τούτη που σε λάλλει τα βρούε μου και να το ξανακάμετε μες στο αυτοκίνητο! Δεν ξέρω τι γυναίκα! Μόλις ένα αυτοκίνητο μες στο σόρι και πια εγώ δεν κούμπησα αυτοκίνητο και ξυβόλησε, γι' αυτό με χωράζει τα βρούε. Αλλά όμως μόλις εμπάτε, δεν έβαζε το ξυβολήσω, ρε γυναίκα! Γυναίκα μου! Να πάω να βρω άλλο να μου ξυβολήσει το αυτοκίνητο! Πάω, πάω να βρω άλλον εγώ, πάω! Πού είσαι, μωρό μου! Μωρό μου! Πού είσαι μόντος που σου λάρει, μωρό μου! Ποιος είσαι, κύριε! Ποιος είσαι, κύριε, εσύ! Που με λαλείς, μωρό μου! Άντρας μου, ποδά! Νομίζει ότι είναι εμένα που λαλείς, μωρό μου! Όχι, να λαλώ η γυναίκα σου, μωρό μου, ρε, κουμπάρε! Απλά έχασα ο σύλλο μου, ο σύλλο μου είναι το μωρό μου, λαλώ το μωρό μου! Πού είσαι, μωρό μου! Σύλλε μου, μωρό μου! Μωρό μου! Να κάνουμε τώρα. Αυτή μαζί μου στην πάφα. Θα μου κάνουν συντροφιά. Πάτε, πάμε. Να μην τα σώνει.
Λοιπόν, παιδιά, ποιος θα μου πει... Εγώ. Τι είναι η καμιλοπάρδα. Εγώ. Πες με, Ελενίτσα. Η καμιλοπάρδα, κυρία, είναι ένα ζώο με πολύ μακρύ λαιμό που ζει στη ζούγκλα. Μπράβο, Ελενίτσα μου. Φρόνημα, ποιος θα μου πει τώρα... Εγώ. Τι είναι ο υποπόταμος. Εγώ. Πες μου, Γιωργάκη. Ο υποπόταμος είναι ένα μεγάλο ζώο που ζει στο δάσος και μπορεί και ζει μέσα και έξω από το νερό. Μπράβο, Γιωργάκη. Ποιος θα μου πει τώρα... Εγώ. Τι είναι το σκουλικάκι. Εγώ. Πες μου, Μιχαλάκη. Το σκουλικάκι είναι ένα ζώο που ζει θωά και τρώει φυλλάκια. Μπράβο, Μιχαλάκη. Ποιος θα μου πει τώρα... Εγώ. Τι είναι το δάσος. Εγώ. Πες μου, Μιχαλάκη. Το δάσος είναι ένας τόπος με πολλά δέντρα. Τα δέντρα του έχει φυλλαράκια και έχει και σκουλικάκια. Το σκουλικάκι είναι ένα ζωάκι που τρώει φυλλαράκια. Ωραία. Ποιος θα μου πει τώρα τι είναι ο ελέφαντας. Εγώ. Άντε, πες μου, Μιχαλάκη. Ο ελέφαντας είναι ένα ζώο που ζει στη ζούγκλα. Είναι πολύ παχουλών. Έχει μια προβοσκίδα που είναι όπως το σκουλικάκι. Το σκουλικάκι είναι ένα ζώο που ζει στο δάσος και τρώει φυλλαράκια. Μιχαλάκη, μα ό,τι σου πω θα καταλήγεις στο σκουλικάκι. Ναι, κυρία Ασκάλα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι είναι το αεροπλάνο. Να δούμε τώρα τι θα μου πεις. Το αεροπλάνο είναι ένα σιδερένιο μπουλί που πετά στους ουρανούς. Δεν έχει καμία σχέση με το σκουλικάκι. Το σκουλικάκι είναι ένα ζώο που ζει στο δάσος και τρώει φυλλαράκια. Καλημέρα, Γρηγορία μου. Αποφάσισες να έρθεις δουλειά, Ξώανο? Ήρθα στην ώρα μου, βαμμένο ξυγενέμαλι. Εμένα να με μου παίζεις την έξυπνη, ζαόκασια. Ποια νομίζεις ότι είσαι, κόρη? Εγώ είμαι η πρώτη γραμματέας του κύριου Φορή και εσύ είσαι η δεύτερη! Όμως τι γίνεται εδώ μέσα! Ακόμα είναι πια δουλειά το πρωί, τσοκέψατε τους καυγάδες! Όχι, κύριε Φορή, όχι! Φορή μου, το Ξώανο ποδά, παίζει μου την καμπόση! Το Φορή μου, κομμένα, από σήμερα θα με λες κύριε Φορή, εντάξει? Και τι δουλειά έχεις εδώ στο γραφείο μου, πήγαινε έξω, σε παρακαλώ! Φορή, πώς μου μιλάς έτσι με αυτόν τον τρόπο, εμένα που είμαι η φιλινάδα της καρτωμένης σου της Νίτσας. Με γλαις, περτικά μου. Ω, Κόκο, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις, Κόκο. Πάμε στην καρτίνα, περτικά μου, να σε κεράσω σούπα ντραχανάν. Μ' αρέσει ο τραχανάς, Κόκο. Να σε κεράσω στρουφούθια με τα αυκά. Κι ύστερα να πάμε να κοιμηθούμε σαν τα στρουφούθια, χωρίς τα αυκά. Πάμε. Έκαναν delete. Ύστερα ξαναγράφεις τα. Είναι τα κορμιά. Κυρίτσα. Μαρίτσα, κύριε Φορή. Μαρίτσα. Ναι, Ρίτσα. Ρίτσα μου, σε παρακαλώ. Όταν μου συντυχάνεις, μην μπαίνεις έτσι μες στα μούτρα μου, γιατί αντελοσιάζουμε. Κομπλάρι, άμα πιένω κοντά του. Λυσιά πάνω. Πού πάει, ζαπάρα μου? Είναι που τη δουλειά σου, ρε Κέλλη. Θέλω σε καταλαβαίνεις, το θέλω σε λυσιός. Έτσι, επειδή με θέλεις, πρέπει να σου κάτσω. Είναι, κατάλαβα, το πρόβλημα σου ποιον είναι. Επειδή λυσιός, γιατί μου κάθεσαι, κόρη? Κάτσε μου και εμένα, ρε, να μου. Γιατί εγώ να μου είμαι παρακάτινος? Μα δέτε το Κέλλη, το φαρσόκελο που νομίζει ότι είναι ωραίος. Είδες με ποτέ σου να χορεύκω? Να χορεύκω στα μπουζούκια, όπα. Κέλλη, κόψε το και πάμε να με ρέξεις που το σύλλο. Να πάω έσω μου και έχω δουλειά. Και πίστεψέ με, για τίποτε άλλο να εγκαμπώ. Τώρα που τον συνάφερες εν ώρα του Λανέιτ. Κυλίντζι, ρε, μα επέλανες.
να πάει να ψαγέψει στο σύλλο, να γίνει σκάνδαλο και να σε κάτσω μέσα. Άτε, τέλειωνε. Πάμε να σε πάρω και κανεί, έτσι να κάτσω, σε παρακαλώ να μην ζεις. Άτε, τάρασε, τέλειωνε, πάμε να φύγουμε. Έμεινε ζαμί και θωρίζουμε. Πάμε να φύγουμε, λαλό σου, και ξέρω να μπορώ να κάνω με ο σύλλο εγώ. Ξέρω πολλά καλά. Λοιπόν, φύγαμε. Έτω, δεν το μαντρώ σύλλο. Εσύλλος τούτος, α, εσύλλος πέμε, εσύλλος, όξα δείγμα. Να μου λάξει κιόλας. Άτε, χάρασε, τέλειωνε, φύγε. Άτε, λάχτα, άτε. Ήταν ένας κύριος, τι πάνε του Πόμπου. Πόμπο, ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα στο σχολείο? Το διάλειμμα φυσικά. Άρεσε σας, ναι. Τότε γιατί είμαστε. Τότε γιατί είμαστε στο γονετό. Πάνε φύστα σου. 3, 2, 1, πάμε. Τότε γιατί είμαστε στο γονετό σου. Ξανά. 3, 2, 1, πάμε. Αγάπη, να σου πω, να πω στο αυτοκίνητο να φέρω το μοπαϊλ μου να πιω. Να δω αν έπιανε ο άντρας μου. Αν πω και γυρεύτηκε η μέα. Ναι, πιένε. Πάω, άντα, πάει. Εντός θα πάρει κόλογο. Αγγλυφκιά. Με μου είπες ότι είσαι δουλειά στην Πάφο. Δεν θα πάω στην Πάφο, αλλά ξέρεις ότι μ' αρέσει το σιόνιν και είπα να περάσω μέσω του τρόδους. Κατάλαβες. Εσύ είδε μου. Εγώ. Έλα. Το νερό της άλασσας το αχαλατωμένο είναι καλύτερα τα αθαλατωμένο. Ναι, συγγνώμη. Ναι, χάσε το σλόγγα. Κοίταξε, πρόσεξε το σλόγγα πώς είναι. Παρά από το νερό, το χιόνι της νερό της άλασσας το αχαλατωμένο. Το ξέρω, αλλά πέ μου σε παρακαλώ, ποια είναι η γνώμη σου. Εσύ αν είσαι θες μου, τι θα έκανες. Εγώ πρώτα λέω να φύγω, σας αφήνω να σκεφτείτε δύο. Κάμω, ποια είναι η γνώμη σου. Τι να σου πω, είναι πάρα πολλά δύσκολη η θέση. Η απόφαση είναι δύσκολη. Πουζαμέ.